Δημήτρη, καλησπέρα. Το περιοδικό Dynamic Sports σε καλωσορίζει και σε συγχαίρει για τη διάκριση της μαθήτριάς σου Σοφίας Λεβιτσάνου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση στα κάτα. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, μίλησέ μου για τη Σοφία Λεβιτσάνου. Δεν έχουμε και πολλά λόγια να πούμε. Ήδη από χρόνια αγωνιζόμαστε για αυτό το μετάλλιο. Ήδη έχουμε πάρει αρκετές θέσεις, πέμπτες, ειδικά στα κάτα, και όπως γνωρίζουν όλοι ότι το κάτα, γενικά τα κάτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι αυτό, γιατί είναι και τεχνικό, είναι τεχνικό κομμάτι. Η δυσκολία είναι, πρόκειται δύσκολο πολύ αυτό που καταφέραμε και νιώθω πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Το μήνο που μου κάνει και γελάω τώρα να φάξω για άλλη. Έγινα τέλειο. Ναι. Λοιπόν, η Σοφία είναι ένα εξαιρετικό παιδί, δουλεύει συνέχεια, ακούει και την ευχαριστώ πολύ μετά μέσα από τις οδηγίες που έχει πάρει και έφερα με αυτή τη διάκριση. Αυτές οι διακρίσεις της Σοφίας, όπως δηλαδή το παγκόσμιο του 2007 νέων γυναικών στα κάτα και τώρα το ευρωπαϊκό, αυτές οι μεγάλες διακρίσεις που έχει, τι σημαίνουν για εσένα και για το ελληνικό καράτε? Θα πω πάλι ότι μαζί με τη Σοφία που φέραμε το παγκόσμιο το 2007 στη νέων γυναικών πρώτη θέση, χρυσό μετάλλιο, είναι και αυτό μια θέση η οποία δεν την έχουμε ξαναφέρει ποτέ στην Ελλάδα, ειδικά στα κάτα. Από το 1967 που ξεκίνησε το καράτε στην Ελλάδα και άρχισε να αναπτύσσεται, είναι το μοναδικό μετάλλιο σε τόσο μεγάλη διοργάνωση. Βέβαια, παγκόσμιο στον εφήβο νέων, στον νέων γυναικών, υπάρχει και τρίτο μετάλλιο παγκόσμιο, αλλά με την Βιβιάνα την Μπουλούμπαση, αλλά εδώ εμείς προχωρήσαμε και κατακτήσαμε το χρυσό μετάλλιο του 2007. Θα πάμε τώρα στο Πανευρωπαϊκό, το οποίο είναι των γυναικών, είναι μια διοργάνωση η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, και μετά από πολύ κόπο καταφέραμε να το πάρουμε και αυτό. Νιώθω πολύ περήφανος, γιατί πάλι και εδώ έχουν πρωτοτυπήσει. Είναι δύο μετάλλια τα οποία η χώρα δεν τα έχει λάβει ποτέ, μόνο σε ατομικό επίπεδο, γιατί σε ομαδικό επίπεδο, σε ομαδικό κάτα, και εκεί έχουμε κάποιες θέσεις στους άντρες. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα, που καταφέρουμε να παίρνουμε τα κάτα, τόσο πολύ μεγάλα μετάλλια, σε τέτοιες διακρίσεις, και για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή και νιώθω πολύ υπερήφανος και πάλι που είμαι ο προπονητής της Σοφίας. Πώς αισθάνεσαι σαν προπονητής μιας παγκόσμιας και πανευρωπαϊκής πρωταθλήτριας? Περιέγραψέ μας τα συναισθήματά σου. Αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ, γιατί όπως είπα και πριν, έχουμε αυτά τα δύο μετάλλια τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα για μας, αλλά και το πρόσφατο πριν από το Πανευρωπαϊκό έχουμε και το Βαλκανικό, πρώτη θέση που έγινε στο Μαυροβούνιο. Δεν υπάρχουν λόγια για να πω κάτι, απλώς είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και νιώθω περήφανος για αυτή την αθλήτρια που έχω. Για αυτή την αθλήτρια και βέβαια για όλα αυτά που έχουν γίνει και έχουν συμβεί, που περάσαμε μέσα από συμπληγάδες για να φτάσουμε εδώ, το καταφέραμε τελικά. Βέβαια, θέλω να συμπληρώσω κάτι όμως, ότι έχω έναν πολύ αγαπητό φίλο, αδερφό, για μένα είναι αδερφός μου, τον αρχιπροπονητή της εθνικής ομάδας, τον Γιάννη τον Κανέλη. Εκεί θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πάντα είναι κοντά μου, και σε προσωπικό επίπεδο και σε αθλητικό επίπεδο. Οι γνώσεις του είναι τεράστιες και το ελληνικό καράτε διαθέτει μία μονάδα, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Γιάννης Κανέλης. Και πάλι τον ευχαριστώ πολύ, και δεν υπάρχουν λέξεις, ειδικά για τον Γιάννη τον Κανέλη, γιατί πρώτα είναι άνθρωπος, έχει ένα τικ, κάτι έχει που είναι με τους αθλητές πάρα πολύ κοντά, και βέβαια μαζί μου είναι κάτι το ξεχωριστό.
Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, το περιοδικό Dynamic Sports ευχαριστεί για αυτή τη συνέντευξη. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο σε εσένα και στην πρωταθλήτριά σου και είμαστε σίγουροι και για τις επόμενες νίκες που θα φέρετε στη χώρα μας. Να είσαι καλά και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Τώρα η επόμενη διοργάνωση είναι το παγκόσμιο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Χαμηλά το κεφάλι, προπόνηση και θα επαναλάβω αυτό το οποίο έχω πει πάρα πολλές φορές. Η επανάληψη μεταβάλλει την απλή κλίση σε καλλιτεχνία. Αυτό να το καταλάβουν κάποιοι και να κάτσουν κάτω να δουλέψουν. Από τότε ίσως δουν και κάποιο αποτέλεσμα. Οι ώρες που έχουμε αφιερώσει εγώ και η Σοφία είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές εννοώ πάρα πολλές. Αυτά και ετοιμαζόμαστε για το παγκόσμιο το οποίο είναι στη Γαλλία το Παρίσι το Νοέμβριο. Τίποτα άλλο, σε ευχαριστώ. Καλή Θανάση, καλή.